Ένταση χθες το μεσημέρι στα δικαστήρια Ηρακλείου από συγγενείς μιας νεαρής κοπέλας που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού. Οι κατηγορούμενοι δέχτηκαν την επίθεση της οικογένειας την ώρα που έπαιρναν τον δρόμο για τη φυλακή. Ένταση έξω από τα δικαστήρια Ηρακλείου από τους συγγενείς της 25χρονης κοπέλας που τον περασμένο Ιούλιο κατήγγειλε ότι δύο άτομα της έκλεισαν το δρόμο την ώρα που πήγαινε στη δουλειά της και στη συνέχεια σε ένα χωράφι τη βίασαν διαδοχικά. Όπως φαίνεται και στις εικόνες του prismanews.gr, προσπαθούν να πλησιάσουν τους δύο κατηγορούμενους την ώρα που έμπαιναν στο περιπολικό της αστυνομίας και να τους λιντσάρουν. Είχε μόλις τελειώσει η απολογία του στον ανακριτή. Στη συνέχεια όμως πήγαν και τη στήσανε από την πίσω μεριά των δικαστηρίων, από εκεί που τους παίρνουν όταν προφυλακιστούν. Πρέπει να χτυπήσανε μια φορά τον βασικό κατηγορούμενο. Ενώ υπήρξε έτσι πάρα πολύ μεγάλη ένταση, τελικά τους πήρανε και φύγανε οι αστυνομικοί. Όλο αυτόν τον καιρό η 25χρονη δίνει τη δική της μάχη και χθες ήταν η μέρα που η οικογένειά της ξέσπασε. Η γυναίκα λοιπόν νοσηλεύεται, αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα. Υγείας, έχει τρία μωρά, η οικογένειά της είναι δίπλα της. Τη στηρίζει και την υποστηρίζει στον αγώνα που δίνει για να σταθεί ξανά όρθια. Οι δύο κατηγορούμενοι μετά την απολογία τους δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα και πήραν το δρόμο για τη φυλακή.